και εμείς να επιστρέψουμε στο άλλο καυτό μέτωπο, κυρίες και κύριοι, το μέτωπο των τιμών του ρεύματος. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Μαξίμου. Περιμένουμε ανακοινώσεις από τους αρμόδιους υπουργούς. Υπήρξαν εισηγήσεις και συζήτηση και σε αυτή τη σύσκεψη για φορολόγηση των υπερκερδών των παρόχων. Μπήκε στο τραπέζι, από ό,τι μαθαίνουμε, και το θέμα της επιδότησης των τιμολογίων, ενδεχομένως στοχευμένα, αλλά και της επαναφοράς του πλαφών. Θα δούμε τι θα επικρατήσει τελικά. Πάμε όμως να δούμε γιατί έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση και πού οδηγούμαστε από την έκρηξη των τιμών της χονδρεμπορικής. Τι θα γίνει στα τιμολόγια του μήνα και κυρίως στα τιμολόγια του Αυγούστου. Να μιλήσουμε με τον ενεργειακό επιθεωρητή, τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη. Κύριε Χριστοδουλίδη, καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα και στους φίλους τηλεθεατές. Έχουμε μια εκτείναξη των τιμών στη χονδρεμπορική αγορά. Το έχουμε ξανασυζητήσει, αλλά τώρα φαίνεται να χτυπάει κόκκινο αυτή η άνοδος. Πού οφείλεται και μέχρι πού εκτιμάτε ότι θα φτάσει? Καταρχήν οφείλεται στο ότι έχει εξασθενήσει το market coupling, δηλαδή η σύζευξη αγοράς ενέργειας στις βαλκανικές χώρες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει έλλειμμα ενέργειας σε κάποιες χώρες, π.χ. όπως την Ουγγαρία. Έχουν βγει κάποιες μονάδες εκτός, στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία για παράδειγμα. Υπάρχουν θέματα συντήρησης του καλωδίου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από και προς την Ιταλία. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν τέτοια θέματα τα οποία έχουν δημιουργήσει αυτή τη δυσμενή κατάσταση αναφορικά με τη διαμόρφωση της χονδρικής αγοράς του ρεύματος. Δεν μπορούμε δηλαδή να... Ουσιαστικά δεν είναι δυνατές οι εισαγωγές από τη μια χώρα στην άλλη στα Βαλκάνια. Ναι, στην άλλη. Δεν είναι. Ναι. Αυτό το market coupling δεν δουλεύει. Δηλαδή, αν δείτε το χάρτη τιμών όλης της Ευρώπης, και όχι μόνο σήμερα, και τις προηγούμενες μέρες, μιλάμε ότι έχουν τις υποδιπλάσιες και υποτριπλάσιες τιμές σε σχέση με εμάς και με κάποιες βαλκανικές χώρες. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Το δεύτερο είναι, δυστυχώς, πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Υπάρχει για μένα μία εσκροκέρδεια, διότι όταν έχεις τέτοιες διακυμάνσεις από 50 ευρώ το μεσημέρι την ηλεκτρική μεγαβατόρα και το βράδυ φτάνει στα 500 και στα 600. Ενώ να το εξηγήσουμε λίγο αερίου... αυτό για να το καταλάβουν όλοι, κύριε Χριστοδουλίδη. Γιατί στη χονδρική αγορά αυτή την ώρα που μιλάμε μπορεί η μεγαβατόρα να κάνει 80 ευρώ και το βράδυ 8 με 10 που είναι οι ώρες αιχμής να εκτινάστε στα 550. Ωραία. Γιατί συμβαίνει αυτό? Λοιπόν, αυτή είναι μια στρέβλωση του συστήματος μηχανισμού τιμολόγησης. Όπως ξέρετε, σχεδόν το 95% της ενέργειας περνάει μέσα από το χρηματιστήριο, ενώ δεν θα έπρεπε να γίνεται αυτό, όπως δεν γίνεται και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Θα έπρεπε μόνο ένα 20-25% να εκτίθεται στο χρηματιστήριο και το υπόλοιπο, ας πούμε, 75-80% θα έπρεπε να γίνεται με προθεσμιακά συμβόλαια με κλειδωμένες σταθερές τιμές για ένα ή δύο χρόνια, να αγοράζονται μεγάλες ποσότητες ενέργειας, να χεντζάρονται μεγάλες ποσότητες, οπότε να πετυχαίνουμε και ανταγωνιστικότερες τιμές αλλά και χαμηλότερες. Ό,τι κάνει η υπόλοιπη Ευρώπη. Όμως δεν το κάνουμε αυτό. Αυτό είναι μια, για μένα θα έλεγα, μια στρέβλωση που γίνεται, διότι δεν μπορείς, ας πούμε, να περνάς όλη σου την ενέργεια μέσα από το χρηματιστήριο, διότι ξέρετε υπάρχουν τα κερδοσκοπικά παιχνίδια. Παραδείγματος χάρη, όταν το μεσημέρι δουλεύουν τα φωτοβολταϊκά, το κόστος παραγωγής ρεύματος μικραίνει. Άρα δηλαδή έχουμε 50, 60, 70 ευρώ. Το βράδυ, αφού δεν έχουμε και μπαταρίες εντωμεταξύ παράλληλα για να αποθηκεύσουμε την περίσσια της πράσινης ενέργειας που δεν έχει καταναλωθεί τις μεσημεριανές ώρες και την πετάμε στα ασύντητα, αυτό άλλο πρόβλημα. Άρα λοιπόν το βράδυ που υπάρχει το υψηλό φορτίο, σκεφτείτε ότι τετραπλασιάζεται περίπου η ζήτηση ή τριπλασιάζεται η ζήτηση από τις 8 το βράδυ και μέχρι τις 11-12, σχεδόν κάθε μέρα το καλοκαίρι, μπαίνουν μπροστά σε λειτουργία οι θερμικές μονάδες που καίνε το ακριβό φυσικό αέριο, αλλά δυστυχώς και ο λιγνίτης. Έχω μπροστά μου το μείγμα το οποίο έχω φτιάξει, είναι αυτό εδώ, αν το βλέπετε. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα λέει ότι τις πρώτες 15 μέρες του Ιουλίου το φυσικό αέριο συμμετείχε κατά 48% στο ενεργειακό μείγμα αναφορικά με την ηλεκτροπαραγωγή, 35% μόνο η ΑΠΕ, 9% τα υδροελεκτρικά, 5% ο λιγνίτης και 3% εισαγωγές. Θα πει κάποιος, μα είναι δυνατόν αυτό
αυτό το 3% που είναι το ισοζύγιο ενέργειας να δημιουργεί, όχι βέβαια, δεν μπορεί μόνο ένα 3% να δημιουργεί αυτό το πρόβλημα. Να πηγαίνει από τα 80 ευρώ στα 500, ναι. Ναι, αυτό το καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται να είστε ειδικός. Άρα λοιπόν εκεί τι γίνεται, το βράδυ που η ζήτηση είναι αυξημένη, αρκετά αυξημένη και δεν υπάρχει η πράσινη μονάδα να συμμετέχει, αρχίζουν και παίζεται το παιχνίδι της κερδοσκοπίας δίνοντας τα ύψη τιμές, διότι ουσιαστικά εξαναγκάζει, ομοιρεύει μάλλον τον ΔΔΕ ή τον διαχειριστή υπάροχη και σου λέει άμα δεν πάρεις αυτή τη τιμή θα έχεις blackout. Πολύ απλά πράγματα. Έτσι δουλεύει η δικιά μας ελεύθερη αγορά ενέργειας, η οποία όμως θα έπρεπε, όπως γίνεται στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, να υπάρχει ένας μηχανισμός που να ενεργοποιείται κάθε στιγμή, κάθε φορά που πάει να δημιουργηθούν υπερκέρδη. Και όχι να δημιουργούνται τα υπερκέρδη και να ερχόμαστε μετά από ένα μήνα, μετά από δύο μήνες και να λέμε τι θα κάνουμε τώρα, θα τα φορολογήσουμε. Πόσα λεφτά είναι αυτά τα υπερκέρδη, θα το ψάξουμε. Σε 6 μήνες θα γίνουν οι εκθέσεις από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Τι φορολογία θα βάλουν, πήραμε έκκληση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μα είναι αυθαίρετο, δεν μπορείς να φορολογήσεις αν δεν πάρεις και το πράσινο. Δηλαδή τέτοια πράγματα. Αυτά καλό είναι να τα αφήσουμε πίσω μας, διότι τα μαθήματα πρέπει να γίνονται μαθήματα. Οι πληροφορίες πάντως και από τη σημερινή σύσκεψη στο Μαξίμου λένε πως μάλλον προς τα εκεί πάμε, σε μια νέα απόφαση για φορολόγηση υπερκέρδων. Ναι, αλλά αυτό θα πρέπει να είναι μόνιμο. Δηλαδή να μην αφήνεις τον πάγο. Να μην κόφτεις, λέτε, με κάποιο τρόπο στα υπερκέρδη. Βέβαια, μα τα κάνει η Ισπανία και η Πορτογαλία εδώ και 2-3 χρόνια. Γιατί να μην το κάνουμε κι εμείς. Δηλαδή το να δημιουργούνται τα υπερκέρδη και να έρχεσαι εκ των υστέρων, μετά έχεις και γκρίνια. Κύριε Χριστοδουλίδη, τώρα, εάν δεν υπάρξει επιδότηση συνολική, εάν δεν μπει πλαφόν, ποια θα είναι η μετάφραση αυτού που βλέπουμε στη χονδρική αγορά στα τιμολόγια της λιανικής? Ναι. Λοιπόν, καταρχήν η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια ήταν γύρω στα 16,5 λεπτά τον Ιούλιο, όπως ξέρετε, η μέση τιμή. Η ελάχιστη ήταν 13,55 που είχε η ΔΕΗ. Λοιπόν, επειδή έχει αυξηθεί η χοντρική αγορά του ρεύματος πάνω από 30% μέχρι σήμερα, δηλαδή ήταν στα 130 Ιουνίου και 30 Ιουλίου θα, λέω εγώ, δεν θα ανέβει πάνω από τα 135 ευρώ, σημαίνει ότι αν δεν γίνει μια σημαντική απορρόφηση αυτού του ποσοστού αύξησης χοντρικής από τους παρόχους, τα 16,5 λεπτά θα φτάσουν 18,5 ίσως και 19 λεπτά. Καταλαβαίνετε, μιλάμε για τιμές που είδαμε στην ενεργειακή κρίση το 22 και το 21. Και χωρίς αυτή τη στιγμή να έχουμε ενεργειακή κρίση πλέον. Ναι, στα χαρτιά δεν έχουμε. Στην πράξη η Ελλάδα, να σας πω κάτι, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή περνάει μία μίνι ενεργειακή κρίση. Διότι όταν από το Μάιο μέχρι σήμερα έχει αυξηθεί 70% η τιμή του ρεύματος και φτάνουμε να έχουμε το 15 να το θεωρούμε normal, που δεν είναι normal, το 15 το είχαμε το 22 ως τιμή αναφοράς της κιλοβατόρας με την επιδότηση. Σας το θυμίζω αυτό. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα λοιπόν τώρα όταν το 15 το θεωρούμε normal, δεν είναι normal, είναι ουσιαστικά διανύουμε μία μήνυ ενεργειακή κρίση, η οποία δεν ξέρω αν θα σταματήσει, αν είναι συγκυριακά όλα αυτά τα φαινόμενα τα οποία έχουν δημιουργηθεί για να αυξάνεται η χοντρική, ή είναι και τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να συμβεί. Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε και ασφαλή εκτίμηση αυτή τη στιγμή για το πόσο θα διαρκέσει αυτή η ανωδική πορεία των τιμών της χονδρικής. Λογικά, με βάση τα στατιστικά που έχουμε, πάντα το καλοκαίρι υπήρχε υψηλή τιμή στην κιλοβατόρα λόγω της αυξημένης ηλεκτρικής ζήτησης, λόγω της κατανάλωσης των κλιματιστικών, λόγω του ότι υπήρχε αυξημένη τουριστική κίνηση, λόγω του ότι υπήρχαν οι παρατεταμένες μέρες με υψηλές θερμοκρασίες κλπ. Χωρίς να λάβω υπόψη μου γεωπολιτικές αναταραχές, πολέμους και τέτοια, έτσι, αυτά τα αφήνω απ' έξω. Mm-hmm. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι εάν δεν εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους διαμορφώνεται η χοντρική αγορά πάντα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια μέσα στην πρώτη ακριβότερη πεντάδα, απλά θα διαχειριζόμαστε μία μιζέρια. Και τι εννοώ? Δηλαδή το θέμα είναι ότι πρέπει να χτυπήσεις το πρόβλημα στην πηγή του, γιατί δεν μπορείς να είσαι έρμεο και εξαρτώμενος από τις γενικότερες διεθνείς συνθήκες μόνο. Θα πρέπει και εσύ σαν χώρα να έχεις λάβει τα μέτρα σου και τους μηχανισμούς σου ή να έχεις κάνει τις θεσμικές αλλαγές εκείνες προς τη βελτίωση
της αγοράς ενέργειας και του καταναλωτή. Δεν είναι δυνατόν να έχω πάνω από το μέσο όρο ΑΠΕ στην Ελλάδα, αν σκεφτείτε ότι εμείς έχουμε 13 γιγαβάτ εγκατεστημένη ισχύ και τελικά από τα 13 γιγαβάτ το μήνα δεν παίρνουμε, ας πούμε, ούτε τις 1500 γιγαβατόρες. Κάτι δεν κάνουμε καλά. Κύριε Χριστοδουλίδη, ναι, κρατάμε αυτά που είπατε, ότι χρειάζεται αφενός κόφτης αυτόματα στα υπερκέρδη και αφετέρου δεν μπορεί να περνάει το σύνολο της παραγωγής μέσα από το χρηματιστήριο. Περιμένουμε να δούμε και τα μέτρα που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση και να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε προς το παρόν. Πάντως 1 Αυγούστου να περιμένουμε αυξήσεις. Εγώ στην καλύτερη των περιπτώσεων περιμένω γύρω στο 15-20% στα πράσινα. Επιπλέον αύξηση. Στα πράσινα. Στα πράσινα, ναι. Τιμολόγια. Απλά μια ορθή επιλογή θα ήταν να πάμε να κλειδώσουμε ένα μπλε σταθερό εξάμηνης διάρκειας. Μπορούμε και τώρα, υπάρχουν προμηθευτές που δίνουν τιμές κάτω από 10 λεπτά, αλλά ακόμα και κίτρινα τιμολόγια κάτω από 10 λεπτά την κιλοβατόρα. Και από το Δεκέμβριο να είμαστε καλά, να έχουμε την υγεία μας και βλέπουμε τι θα γίνει, πώς θα έχει διαμορφωθεί. Να διασωθούμε για 6 μήνες και βλέπουμε, λέτε. Ναι, και βλέπουμε. Τι άλλο να κάνουμε. Κύριε Χριστοδουλίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.